Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν το χρονικό της φρίκης στο Ηράκλειο της Κρήτης όταν 39χρονος άντρα σκότωσε την 29χρονη σύζυγό του. Συγκεκριμένα ο 39χρονος Αλβανός σκότωσε την 29χρονη γυναίκα του και κάλεσε το ΕΚΑΒ λίγο μετά την δολοφονία της. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος είπε «Ελάτε, υπάρχει μια γυναίκα χτυπημένη». Όπω ανέφερε αρμόδια πηγή, μιλούσε καλά ελληνικά και το τηλεφώνημα ήταν σύντομο. Αμέσω η αστυνομία ενημερώθηκε από το ΕΚΑΒ και στο σημείο έφτασε η ασφάλεια βάζοντα τον 39χρονο σε όχημα τη ελληνική αστυνομία. Το ζευγάρι έμενε σε διαμέρισμα του δευτερού ορόφου στην οδό Πατρόκλου στα Καμινιά. Σύμφωνα με πληροφορίε, η γυναίκα ήταν νεκρή μέσα σε μία λίμνη αίματο, ενώ αίμα βρέθηκε και σε ένα σεντόνι. Φορούσε τα ρούχα της και σύμφωνα με πηγές έφερε τραύμα από σφαίρα στο πλάι του κεφαλιού της κοντά στο αυτή. Ο 39χρονος δράστης από την Αλβανία, ο οποίος έχει απασχόληση στο παρελθόν της αρχές για ναρκωτικά, φέρεται να ήταν μεθυσμένος όταν γύρισε στο σπίτι που διέμενε με την 29χρονη Ρουμάνα σύντροφό του. Στη συνέχεια με όπλο που κατήχε παράνομα την πυροβόλησε θανάσιμα στο κεφάλι και κάλεσε το ΕΚΑΒ. Ο άντρας ομολόγησε το έγκλημα λέγοντας ότι πυροβόλησε τη σύντροφό του με ένα πιστόλι. Το όπλο του έγκληματος βρέθηκε σε ένα τραπεζάκι μέσα στο σπίτι και είχε μέσα τρία φυσίκια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο χώρο βρέθηκε και μία βολίδα.